Σήμερα, το Ντασό Ραφάλ είναι ένα από τα πιο περιζήτητα μαχητικά αεροσκάφη στον κόσμο. Η πρόσφατη επιτυχία των μαχητικών Ραφάλ στην παγκόσμια αγορά οδήγησε σε σημαντική ανάκαμψη για τον κατασκευαστή αεροσκαφών. Η Ντασό Αβεϊασιών, η κατασκευάστρια μαχητικών Ραφάλ, κατέγραψε εξαιρετικέ παραγγελίε 16,3 δισεκατομμυρίων ευρώ για το πρώτο εξάμεινο του 2022. Αυτή η επιτυχία αποδίδεται κυρίως στο μαχητικό αεροσκάφο Ραφάλ. Η Ντασό Aviation κατέπληξε την παγκόσμια αγορά το 2021, αφού τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έκαναν μια ορόσημο παραγγελία για 80 αεροσκάφη. Η εταιρεία λέει ότι τον Απρίλιο του 2022 έλαβε την πρώτη προκαταβολή για τα μαχητικά ραφάλ για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Έτσι, παραγγέλθηκαν 86 αεροσκάφη ραφάλ κατά το πρώτο εξάμεινο του 2022. Στα πρώτα του χρόνια, το Jet ραφάλ θεωρήθηκε ω ο λευκό ελέφαντα τη γαλλική στρατιωτική βιομηχανία. Παρά το γεγονό ότι ήταν το καμάρι του γαλλικού στρατού από τι αρχέ του αιώνα, δεν μπορούσε να πουληθεί στο εξωτερικό και θεωρήθηκε πολύ ακριβό. Το γαλλικό πολιτικό κατεστημένο έπρεπε να συμμετάσχει σε παρατεταμένε συζητήσει και διαπραγματεύσει για μια ενιαία εντολή εξαγωγή. Το Ραφάλ δεν ήταν τόσο επιτυχημένο όσο τα αεροσκάφη μοιρά τη εταιρεία, τα οποία ήταν δημοφιλή τη δεκαετία του 70. Το Ραφάλ, ένα αεροσκάφο αεροσκάφος Omni-Roll 4,5 γενιά κερδίζει πλέον πολύ έδαφο στην αγορά χάρη στι επιχειρησιακέ του δυνατότητε παρά τη μακροχρόνια δυναμία του να προσελκύσει ξένου πελάτε. Το Ραφάλ είναι εξοπλισμένο με ένα σύστημα σπέκτρα για ηλεκτρονικό πόλεμο και αυτοάμυνα, το οποίο χρησιμοποιείται για την προστασία του αεροσκάφου από αεροπορικέ και επίγειε απειλέ και τη συλλογή ηλεκτρονικών πληροφοριών. Για αποστολέ ακριβία χτυπημάτων και πληροφοριών εικόνων, το Ραφάλ χρησιμοποιεί ένα αέρια αναγνώριση RECO NG και Ντέμοκλη αντίστοιχα. Η Γαλλία βρήκε τελικά αγοραστή για το μαχητικό αεροσκάφο Ραφάλ το 2015. Ο Φρανσουά Ολάν, τότε πρόεδρο, ανακοίνωσε την αγορά 24 αεροσκαφών από την Αίγυπτο έναντι 5,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Αιγυπτιακή Πολεμική Αεροπορία έχει τώρα 54 Ραφάλ στον στόλο τη, αφού το Κάιρο αγόρασε άλλα 30 από τη Γαλλία το Μάιο του 2021. Στη συνέχεια η χώρα είπε ότι η νέα αγορά θα πληρωθεί μέσω δανείου για τουλάχιστον 10 χρόνια, αλλά δεν παρήχε περαιτέρω πληροφορίες. Η Ντασό, το πιο προηγμένο μαχητικό για την Αίγυπτο, έλαβε το συμβόλαιο για το F-16 τη Lockheed Martin. Αυτή ήταν μια σημαντική εξέλιξη λαμβάνοντα υπόψη τη μακροχρόνια σχέση τη Αιγύπτου με τα F-16 και τη θέση τη ω ο τέταρτος μεγαλύτερος χρήστης του Fighting Falcon στον κόσμο. Με μια συμφωνία 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αγορά 18 μαχητικών αεροπλάνων, η Ελλάδα έγινε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που αγόρασε γαλλικά Rafals. Η Κροατία έχει επίση υπογράψει συμφωνία για την αγορά 12 μαχητικών Ραφάλ. Η Ινδία ανακοίνωσε την ιστορική αμυντική τη συμφωνία για την αγορά 36 μαχητικών αεροσκαφών Ραφάλ από την Ντασό Αβιασιόν το 2015. Η Ινδονησία έχει επίση παραγγείλει 42 γαλλικά μαχητικά αεροσκάφη τελευταία γενιά τη Ραφάλ για την αεροπορία τη. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωση, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν, ο Ερντογάν φέρεται να εξέφρασε επίση ενδιαφέρον για την αγορά μαχητικών αεροσκαφών Ραφάλ από τη Γαλλία. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα.